Ο επενδυακός χαρακτήρας της ημέρας θα απαιτούσε, πανουσιολογιότατε, κύριοι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, κυρίες και κύριοι, σε μια φυσιολογική για τα κοινωνικά δεδομένα εποχή, μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη σημασία του μουσείου στη σύγχρονη κοινωνία. Και τότε θα σας ανέπτυσα το πώς και το γιατί ιδρύθηκαν τα πρώτα μουσεία, ποιος ο ρόλος των μουσείων σήμερα και τι σημαίνει ο εορτασμός της Διεθνούς ημέρας των μουσείων. Θα στεκόμουν, με άλλα λόγια, στη φιλολογική προσέγγιση του θέματος, με την επισήμανση ότι η έννοια του μουσείου εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον 16ο αιώνα, με το τέλος του Μεσαίωνα και την αρχή της Αναγέννησης, βασίστηκε ως προς το περιεχόμενο στις ιδιωτικές συλλογές ποικιλικών οικογενειών που αποτέλεσαν τη βάση των σημερινών μεγάλων μουσείων και ότι στα τέλη του 18ου αιώνα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της αρχιτεκτονικής το μουσείο ως κτηριακός τύπος. Θα σας έλεγα επίσης ότι τα πρώτα κτίρια μουσείων στέγασαν ως επιτοπλίστων τις ιδιωτικές συλλογές των Ευγενών ή του Κλήρου με τις Ρωμαϊκές και τις Αρχαιολινικές συλλογές, σαν αποτέλεσμα της αρχαιοφιλίας που γεννήθηκε γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα και θα έκλεινα διαβάζοντάς σας τον ορισμό του μουσείου όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του καταστατικού του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, σύμφωνα με τον οποίο μουσείο είναι ένα ίδρυμα μόνιμο, μη κερδοσκοπικό, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της εξέλιξής της. Είναι ανοιχτό στο κοινό για να δει και να καταλάβει την ιστορία του με τη βοήθεια των αντικειμένων, ειδικός πολιτισμός, που δημιούργησαν η κοντινή και μακρινή προγονή του. Κάνει έρευνες σχετικές με τα υλικά τεκμήρια του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, τα συλλέγει, τα διαφυλάττει, τα συντηρεί, τα κοινοποιεί και ιδίως τα εκθέτει για μελέτη, παιδεία και ψυχαγωγία. Θα τελείωνα δε με τη φράση ότι ο σημερινός εορτασμός αποτελεί μια υπερθύμηση τόσο στους υπευθύνους των μουσείων του ρόλου τους, όσο και ένα κάλεσμα σε κάθε πολίτη της τοπικής κοινωνίας να επισκεφτεί με ελεύθερη είσοδο τα μουσεία της περιοχής του. Όλα αυτά βέβαια υπό κανονικές συνθήκες, όπως προείπα, γιατί κυρίες και κύριοι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πραγματικά. Με ανοιχτό το θέμα της αναστολής της λειτουργίας του Μουσείου Σολομού, καθώς συνεχίζεται η μη καταβολή από τριετίας της ετήσιας χρηματοδότησης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Με ανοιχτό επίσης το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας του Μουσείου Ζακύνθου και του κάστρου μας. Με υπαρκτό δυστυχώς το κλείσιμο του αρχοντικού μουσείου της οικογένειας Ρώμα, καθώς επίσης και με την αποκλειστική στήριξη σε εθελοντές της λειτουργίας του μοναδικού Δημοτικού Μουσείου για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, πώς μπορούμε να μιλάμε σαν τοπική κοινωνία για Παγκόσμια ημέρα μουσείων, όταν είναι σαφές ότι σήμερα τα μουσεία διώγονται? Η απόψινή εκδήλωση άλλωστε δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ευγενική χορηγία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Η ιδέα για πραγματοποίησή της με αφορμή τη 18η Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα των μουσείων, και τιμόμενα τον ποιητή Στέφανο Ματζόκη, που ενεργοποιεί τα μάτια της ψυχής μέσα από τη φιλολογική προσέγγιση της κυρίας Αθηνάς Βλαχιώτη και του κυρίου Διονύση Σέρα, και τα φυσικά μας μάτια μέσα από τη θέαση του έργου του κυρίου Μαθιού Γιαμαλάκη Ματζόκη, δεν έγινε για λόγους επενδυακούς. Άλλωστε, ένας ποιητής, όπως λέει ο Στέφανος Ματζόκης, δεν έχει ανάγκη από αναγνώριση. Οι ποιητές τον έπαινο του κόσμου δεν ζητούμε, δεν γράφουμε για δόξα ποιητή. Μέσα στήθη μαύρα ηφαίστεια κλείουμε και στη φωνή μας σιέται ανάφτη γη. Στα αγκάθια ματωμένη περπατούμε, δάση, βουνά, περνούμε στη στιγμή. Να πλάσουμε ένα νέο κόσμο επιθυμούμε, γιατί εδώ ζουν αχάριστοι, δειλοί. Στη λύπη μας κανένας δεν δακρύζει.
και δεν ξέρουν τι κρύβουμε στην καρδιά. Τις πληγές μας μονάχα η γη γνωρίζει. Μαύρη βασιλή στη δυστυχία, τη λύπη που σκυρά μας βασανίζει, κάνουμε ευτείς αχτίδες να σκορπά. Η απόψινή εκδήλωση έγινε κυρίως για να διατυπωθεί η θέση μας ότι τα μουσεία χτίζουν γέφυρες. Γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Για το δεύτερο, φτάνει να επιστήσω την προσοχή σας στο έργο του δισέγγονου σκηνοθέτη και εικαστικού Μαθιού Γιαμαλάκη Ματζόκη, ο οποίος μεταφέρει σήμερα, μέσα στο DNA του θα έλεγε κανείς, τις ποιητικές ευαισθησίες του προγόνου του ποιητή Στέφανου Ματζόκη. Όσο για το πρώτο, δηλαδή για το ότι τα μουσεία χτίζουν γέφυρες ανάμεσα σε χώρες, σας έχω ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη που προέκυψε την τελευταία στιγμή. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη συγκίνηση από την επίσκεψη του Ελληνικού Σχολείου της Μόσχας στο Μουσείο Σολομού την περασμένη Τετάρτη. Τα παιδιά, υπό τη διεύθυνση της υπεύθυνης του σχολείου, κυρίας Ναταλίας Νικολάου, θα λαμπρύνουν την απόψινή εκδήλωση με την παρουσία τους.